Ιδανικό ήταν για την γυναική ομάδα του Candia Sport το ντεμπούτο στην τρίτη εθνική κατηγορία, επικρατώντας την περασμένη Κυριακή με 2-0 της Επισκοπής. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, τα κορίτσια των δύο ομάδων χάρηκαν τη συμμετοχή τους, με την ομάδα του Candia Sport να φτάνει στο πρώτο νικηφόρο αποτέλεσμα της ιστορίας της, σκοράροντας στο 35ο λεπτό με την Χριστάκη μετά από αντεπίθεση, ενώ σε αρχές της επανάληψης δόθηκε πέναλτι για χέρι παίκτρια της Επισκοπής, με την Γεμιστού να ευστοχεί από τα 11 βήματα και να διαμορφώνει το 2-0. Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος, παρότι η Επισκοπή ανέβασε την απόδοσή της, με την αμυντική γραμμή του Κάντια και την τερματοφύλακα Γογό Αποστολάκη να κρατούν το 0 στην εστία τους. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με πολλά χαμόγελα για την ομάδα της Μαρίας Κουνάλη και χειροκροτήματα από τον κόσμο που το παρακολούθησε. Επιτέλους μπήκαμε στο γήπεδο, ήταν κάτι που το περιμέναμε καιρό. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε τις δυσκολίες μας, είχαμε κάποιους τραυματισμούς, ευτυχώς τα ξεπεράσαμε και λόγω της διακοπής των εορτών ευτυχώς καταφέραμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά με την προπόνηση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που πάλεψε πολύ αυτό το παιχνίδι και φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποιος το ήθελε περισσότερο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για μας. Ο στόχος ήταν η νίκη, ήταν ξεκάθαρο και το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Έχουμε μαζέψει αρκετά κορίτσια για αρχή. Είμαστε 22-23 άτομα. Μια χαρά. Εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε, να προσπαθήσουν τα κορίτσια σιγά σιγά με τον καιρό να βελτιωθούν. Περιμέναμε πώς και πώς. Προετοιμαζόμασταν καιρό γι' αυτό. Ευτυχώς είχαμε την τύχη αλλά και το πάθος να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε αυτή τη νίκη που τόσο θέλαμε. Όταν το δρόμο άνοιξα τώρα για τις επόμενες να αρχίσουν να σκοράρουν για αυτές. Θα πω ένα μεγάλο συγχαρητήρα σε όλους και πιο πολύ σε εμάς γιατί το παλέψαμε το παιχνίδι, το θέλαμε και το πήραμε και ελπίζουμε να έρθουν και άλλες νίκες για μας. Χαίρομαι που αγωνιστήκαμε δυνατά, με πάθος, βγάλαμε καλά στοιχεία στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στην άλλη ομάδα, ήταν μια καλή αντίπαλος, το παλέψαν τα κόρτια. Είμαστε πολύ χαρούμενες που μπήκαμε δυναμικά στο γήπεδο. Ευτυχώς το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Προσπαθήσαμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πολύ καλή ομάδα, την Επισκοπή Ρεθύμνου. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να πάνε όλα καλά. Πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Είμαστε καινούργια ομάδα, υπάρχουν κοπέλες σε πολύ μικρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στη δική μου ομάδα, η οποία τα έδωσε όλα. Τα περισσότερα, το 90% των παιχτηρίων που έχουμε είναι όλες μικρές και άπειρες. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν ποδόσφαιρο και οπότε προσπαθούμε να μάθουμε. Μπήκαμε αμέσως στα δύσκολα, θα πω, στα δύσκολα νερά.